σταθερής τροχιάς, η οποία πάντα επιφέρει έτσι το αδιαχώρητο στους δρόμους. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δηλαδή. Έχει απεργία στα μέσα σταθερής τροχιάς των αστικών συγκοινωνιών και στον όμιλο ΣΕ για την ειδικοποίηση της τρένος ΣΕ και της ΕΣΤΕ. Όπως φαίνεται, κύριε Σπίρτζη, θα έρθουμε και στα θέματα των τηλεοπτικών αδειών, αλλά όπως φαίνεται το κομμάτι αυτό για τις συγκοινωνίες δεν έχουν πιστεί οι εργαζόμενοι ότι τα πλάνα και τα σχέδια, σύμφωνα με δικές σας προηγούμενες δηλώσεις, τα έχουμε πει εδώ και το προηγούμενο διάστημα, ότι έχετε πει εσείς ότι είναι μες στο σχεδιασμό να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις ή να ξεπουληθούν. Έχετε πει μάλιστα ότι είναι όλο χρέη αυτές οι ιστορίες. Είναι γεγονός. Κυρία Μιχαηλιδάκη, είναι σε όλο τον κόσμο. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι ελληματικές. Και σε χώρες που έχουν πλεονάσματα ή δεν έχουν πλεονάσματα, παντού είναι κοινό ότι οι αστικές συγκοινωνίες επιδοτούνται. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε χρέος να εξορθολογήσουμε το χώρο των αστικών συγκοινωνιών συνολικά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι σπατάλες που γίνονται είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η διαχείριση που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια είναι, δεν θα θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση, αλλά είναι ποιηκώς απαράδεκτη. Δεν μπορεί από τη στασή, πριν λίγες μέρες ήρθε το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα για 14 εργαζόμενους στη στασή, όπου εξαφάνισαν τα βιβλία και τα στοιχεία για να γίνει έλεγχος σε σχέση με τα εισιτήρια και τα χρήματα που κλεβόντουσαν. Και συνεχίζεται η έρευνα. Τώρα, υπάρχουν διαδικασίες. Πιρτζή, θέλω να μας πείτε, λέτε για εξορθολογισμό. Δώστε μας ένα πλαίσιο, προς ποια κατεύθυνση. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει εξορθολογισμός και εξορθολογισμός. Υπάρχουν πολλά σχέδια. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Όπως υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που επικαλούνται κάποιοι και μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως. Μια λέξη την οποία την έχουμε βιώσει και εδώ. Και στην αρχή και για την ΕΡΤ και για εξορθολογισμό μιλούσαμε και είδατε που καταλήξαμε. Στην ΕΡΤ έγινε η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Ωραία. Και τι μορφή λοιπόν, τι μορφή θα έχει αυτό ο εξορθολογισμό στα δημόσια μέσα? Να σας πω. Θα σας πω ένα παράδειγμα διαδικασίας. Δεν μπορεί στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης, στα εισιτήρια που περισσεύουν ή στα ρολά των εισιτήριων που μπλοκάρουν, να επιστρέφονται ως κιλά χαρτιού και όχι ως αριθμός εισιτήριων. Αυτό έγινε με αποφάσεις των προηγούμενων διοικήσεων. Αυτό ήταν ένα σύστημα που προφανώς δεν μπορούσε να ελέγξει κανείς αν κάποιος έκλεβε εισιτήρια και τα πουλούσε παράνομα στην αγορά ή όχι. Άλλες διαδικασίες είναι ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και ποιες είναι οι διαδικασίες εκείνες που τηρούνται για τη συλλογή χρημάτων από τα ταμεία του μετρό, τη στασή, του τραμ, του προαστιακού και του λεωφορείου. Ούτε εκεί είχαμε διαδικασίες. Ούτε άλλες διαδικασίες σοβαρές είχαμε σε σχέση με τις δαπάνες που γινόντουσαν στη συντήρηση, στις προμήθειες υλικών, με το πώς και τι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είχαν υπογραφεί. Δεν μπορεί στο χώρο των λεωφορείων να έχουμε 4.300.000 το χρόνο υπερορίες και πραγματικές υπερορίες να είναι 300.000. Τα 4.000.000 να είναι πλασματικές υπερορίες. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν έχουν ευθύνη και για τη διαδικασία και για το τι ίσχυε στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και για το κατάντημα που τις παραλάβαμε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, μπορεί όμως να διορθωθεί. Βεβαίως μπορεί. Δηλαδή, με όλα αυτά που μας περιγράφεται, χωρίς να περάσουν στα χέρια ιδιώτη, μπορεί να διορθωθεί η εικόνα που συχνά παρουσιάζονται και σε ρεπορτάζ. Βεβαίως. Και δεν ξέρω αν τα ενστερνίζεστε ότι όντως έτσι είναι, ότι ο μισός στόλος στα λεωφορεία είναι παροπλισμένος, ότι δεν παρουσιάσαμε, λειτουργούν γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά. Διότι... Αυτά είναι μια φτηνή αντιπολίτευση που κάνουν συνδικαλιστές υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα, μιλάνε από μόνα τους. Ο στόλος των λεωφορείων που παραλάβαμε και που δεν μπορούσαν να κινηθούν λόγω βλαβών ήταν πάνω από 800 λεωφορεία. Σήμερα είναι 540. Αυτό συνέβαινε γιατί σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού εντός εισαγωγικών το 2014 η τότε διοίκηση περιέκοψε τις δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών σε ποσοστό 25%. Δεν συμβαίνει σήμερα αυτό. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και να έχουμε τεράστια εξοικονόμηση, είναι αυτά που σας είπα πριν. Είναι η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Να σας δώσω και μία είδηση στην εκπομπή.
ένα μεγάλο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών θα ενταχθεί, γίνεται προσπάθεια εν ολίγη η σύμβαση Δεκέμβρη-Ιανουάρη να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Και μέχρι το Δεκέμβρη-Ιανουάρη σε όλα τα μέσα αστικών μεταφορών της Αθήνας. Πώς θα λειτουργεί δηλαδή, και... κύριε Σπίρτζη, αυτό το ηλεκτρονικό εισιτήριο? Θα λειτουργεί. Δεν θα έχουμε τα ακυρωτικά μηχανήματα που έχουμε σήμερα. Mm. Θα υπάρχουν μπάρες για την είσοδο, όπως υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στο μετρό. Θα υπάρχουν συστήματα ειδοποίησης για όποιον δεν έχει εισιτήριο και μπαίνει στο λεωφορείο ή στο τραμ ή σε όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό που είπατε, πότε, τώρα, με... δώστε, να το ολοκληρώσουμε τώρα, μας και τη δίνει την είδηση, πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία και από πότε θα πιστεύω, για να μπουν τα μηχανήματα να αλλάξει, γιατί μιλάμε τώρα για αλλαγή του συστήματος. Βεβαίως, έτσι, θα φύγουν τα ακυρωτικά. Βεβαίως, και ο στόχος μας είναι να αλλάξει και τη τιμολόγηση των εισιτήριων. Δηλαδή να έχουμε, εφόσον θα έχουμε ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα έχουμε και στοιχεία και ένα αξιόπιστο σύστημα, να μην πληρώνει ο πολίτης που μετακινείται για 2-3 θέσεις, το ίδιο με έναν πολίτη που μετακινείται από την Βόρεια Αττική στην Νότια. Δεν είναι και λογικό. Παρά τα αυτά, επειδή είπε η κυρία Μιχελιδάκη πριν, έκανε μια ερώτηση για την ιδιωτικοποίηση. Εμείς έχουμε αποδείξει και αποδείχθηκε σε όλο τον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει, οφείλουμε να είναι δημόσιοι και αυτό στηρίζουμε. Και ένας χώρος που στηρίζουμε ότι πρέπει να είναι δημόσιος, φάνηκε και στην κρίση που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι πριν ένα χρόνο, είναι οι αστικές συγκοινωνίες. Τώρα, κύριε Σπίρτζη, αντίποδα, ολοκληρώστε το. Στον αντίποδα των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών είναι οι ιδιωτικές αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Τις επιδοτούμε. Θα έπρεπε με την κατάσταση χάους που υπάρχει κατά τη γνώμη μου στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, ένας ιδιωτικός φορέας σαν τον ΟΑΣ Θεσσαλονίκη να πετάει. Επιδοτείται 5 φορές περισσότερο από ό,τι αστικές συγκοινωνίες. Το έχετε αναφέρει ξανά αυτό το παράδειγμα, κύριε Σπίρτζη. Και γίνεται και έρευνα. Οι εργαζόμενοι σήμερα που απεργούν θα πάνε και θα διαμαρτυρηθούν στο ΤΑΙΠΕΔ. Και σας το ρωτάω αυτό, γιατί πολλές φορές εσείς έχετε διαφοροποιηθεί και έχετε στόχο κάποιες ενέργειες του ΤΑΙΠΕΔ. Κύριε Μιχηλιδάκη, το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας οργανισμός που στελεχώθηκε και είχαμε και το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο λειτουργεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεσμεύσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις τους δανειστές για το πώς λειτουργεί. Είναι ένας οργανισμός που δεν διαφυλάσσει το δημόσιο συμφέρον. Είναι ένας μηχανισμός που δεν τον νοιάζει πόσο θα πουλήσει τη δημόσια περιουσία ή πώς θα αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να πουλήσει. Τα στελέχη του είναι τραπεζικά στελέχη που όταν ολοκληρώσουν το θεάρι στο έργο τους θα γυρίσουν στις τράπεζες που ήταν στελέχη. Επομένως, η γνώμη μου είναι ότι άλλων συμφέροντα εξυπηρετεί η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, το θεσμικό του πλαίσιο. Ποιος παίρνει τις τελικές αποφάσεις, κύριε Σπίρτζη, για να το καταλάβουμε όμως? Αν δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο που το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί για τις συγκοινωνίες, εσείς που είστε ο υπουργός, αν έχετε άλλη άποψη, διότι το έχουμε παρακολουθήσει αυτό και το σε άλλες ΤΑΙΠΕΔ, περιπτώσεις. Όπως είδατε και στην τελευταία διαπραγμάτευση, για τις αστικές συγκοινωνίες και για όλους τους φορείς που πηγαίνουν σε άλλο κλάδο του ενιαίου νέου ταμείου, και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, δεν έχει κανένα λόγο. Δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν είναι φορείς που πηγαίνουν για ιδιωτικοποίηση. Οι φορείς που πηγαίνουν για ιδιωτικοποίηση μένουν στο ΤΑΙΠΕΔ και εκεί πραγματικά θα πηγαίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα συνεχίσει το ΤΑΙΠΕΔ να λειτουργεί όχι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και στις βέλτιστες τιμές που μπορεί να έχουν ιδιωτικοποίησεις για να απομειωθεί και το χρέος, αλλά να συνεχίσει τη λειτουργία που έχει. Τότε λοιπόν, συγκεκριμένα στον τομέα το δικό σας, των μεταφορών, των δικτύων, γιατί ανησυχείτε για το ΤΑΙΠΕΔ, πού συγκεκριμένα? Για το πουθενά. Έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε όλους τους τόνους ότι οι αστικές συγκοινωνίες δεν είναι για ιδιωτικοποίηση. Σε αντίθεση με την Τρένοσέ και την ΕΣΤΗ, που είναι στους φορείς που πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν σύμφωνα με τις συμφωνίες και τις δεσμεύσεις που έχουν. Πάμε τώρα στις τηλεοπτικές άδειες, αν θέλετε. Βεβαίως. Να προχωρήσουμε, γιατί είναι και το θέμα που είναι πολύ ψηλά. Θέλω να μας πείτε για τη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα τι προβλέπετε από εδώ και πέρα. Γνωρίζουμε μέχρι τώρα οι 4 άδειες. Ποια θα είναι τα κριτήρια και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία? Και αν υπάρχει ενδεχόμενο και για 5η άδεια εθνικής εμβέλειας. Ναι. Καταρχάς έχουμε τις 4 άδειες. Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να τηρηθεί ο νόμος και να τηρηθούν αυτά που έχουν ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κατατέθηκαν οι προσφορές. Η αρμόδια επιτροπή που διεξάγει το διαγωνισμό
θα αξιολογήσει τα τυπικά στοιχεία και τους απαράβατους όρους που έχει η διαγωνιστική διαδικασία και στη συνέχεια θα ξεκινήσει μέσα στις αρχές του Αυγούστου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, η κατάθεση των οικονομικών προσφορών με τη διαδικασία που προβλέπεται. Επομένως, από τις 11 υποψηφιότητες που υπάρχουν, αν και οι 11 έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά που ορίζει ο διαγωνισμός, όσοι περάσουν στη δεύτερη φάση θα συμμετέχουν στη δεύτερη φάση. Από αυτούς όσοι δώσουν περισσότερα χρήματα στον πληρωτικό διαγωνισμό που γίνεται θα αποκτήσουν και την άδεια για τηλεοπτικό σταθμό ψηφιακής ευρωκομπής. Οι τέσσερις ή ενδεχομένως πέντε που θα δώσουν τα περισσότερα, το τίμημα δηλαδή είναι το κριτήριο για να παραχωρηθούν οι πέντε άδειες. Το τελευταίο κριτήριο και καθοριστικό είναι το τίμημα. Προαπαιτούμενο για να φτάσει κανείς σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού, είναι να πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, να έχει τραπεζική ενημερότητα, να είναι τραπεζικά ενήμερος, να είναι ασφαλιστικά ενήμερος, να είναι φορολογικά ενήμερος, οι εγκαταστάσεις του, αν εφόσον τις έχει, να πληρούν τις προδιαγραφές, αν δεν τις έχει και θα τις αποκτήσει μέσα στο εξάμηνο, τότε να γίνει έλεγχος και να πληρώνει τις προδιαγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα με βάση τους φακέλους, τα στοιχεία που έχουν παρουσιάσει είναι με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή και οι 11 προχωρούν. Θα πρέπει να είναι. Τώρα αν είναι ή όχι, αυτό είναι δουλειά της Επιτροπής που κάνει το διαγωνισμό. Δεν είναι έχει δώσει ούτε... και μια παράταση, έχει δώσει ένα χρονικό περιθώριο ώστε αν λείπουν κάποια στοιχεία να συμπληρωθούν από ό,τι διαβάζουμε. Φαντάζομαι ότι σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες... Στη φάση της πότε ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, όπως ακούμε προς το τέλος του Αυγούστου, κύριε Σπίρτζη? Αυτός είναι ο στόχος, είναι ο στόχος, ώστε το φθινόπωρο να έχουμε ένα νέο τοπίο στην ελληνική τηλεόραση. Ένα τοπίο που δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας. Τα τηλεοπτικά κανάλια, τηλεοπτική σταθμή, υπάροχοι περιεχομένου δηλαδή, θα είναι νόμιμοι, θα λειτουργούν με τη συγκεκριμένη δεοντολογία που έχουν και με άδεια επιτέλους. Δεν θα είναι δηλαδή. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιοι άνθρωποι να μείνουν χωρίς δουλειά, δηλαδή κάποια από τα υπάρχοντα κανάλια να κλείσουν? Και είναι πολλοί οι εργαζόμενοι, είναι εκατοντάδες οι εργαζόμενοι, κύριε Σπίρτζη. Κυρία Μιχελιδάκη, ας πούμε ότι ένας υπάρχοντας τηλεοπτικός σταθμός κλείνει. Θα ανοίξει κάποιος άλλος. Να δούμε λίγο τους εργαζόμενους που υπήρχαν στα σημερινά κανάλια. Δηλαδή? Τον αριθμό τους, τις αμοιβές τους, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας τους. Κάτω από ποιο καθεστώς εργαζόντουσαν. Να δούμε το νέο πλαίσιο που. Και πώς θα το διασφαλίσετε αυτό, δηλαδή, τους μισθούς, εσείς πώς θα τους διασφαλίσετε? Θα σας πω. Πόσοι υπάρχοντες σταθμοί υπάρχονται. Λειτουργούν. Κάτω από ποιο νομικό πλαίσιο. Κάτω από ποιες διαδικασίες για την... Τώρα πώς θα διασφαλίζετε αυτό? Καταρχάς υπάρχει μια υπουργική απόφαση που ορίζει ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ανά ειδικότητα, στην οποία τα υπάρχοντα κανάλια έχουν προσφύγει για να την ακυρώσουν και μαζί να ακυρώσουν και το διαγωνισμό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή τα υπάρχοντα κανάλια δεν θέλουν να υπάρχει ελάχιστος αριθμός τεχνικών, ελάχιστος αριθμός δημοσιογράφων. Στο παρελθόν είχαμε και λειτουργεί ακόμη κανάλι που είχε, πανελλαδικό κανάλι που έχει 12 δημοσιογράφους. Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχει πανελλαδικό κανάλι και να λειτουργεί με 12 δημοσιογράφους? Μπορεί να καλύψει έστω στοιχειωδώς μία ανάγκη για την ειδησιογραφία? Πιστεύετε όμως, κύριε Σπίρτζη, ότι θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει όλη αυτή την ένταση που έχει δημιουργηθεί και το... και την έτσι θύελα που έχει προκληθεί και σε πολιτικό επίπεδο? Βεβαίως, θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει. Από τις δικές σας κινήσεις? Ναι, θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει αν ήμασταν ακόμη μια κυβέρνηση η οποία θα συναλλασσόταν με τα κανάλια, με τους καναλάρχες, με τα συμφέροντά τους. Θα έδειχνε ανοχή οι τράπεζες να δίνουν πάνω από 1,5 δις δάνεια χωρίς εγγυήσεις και να υπήρχε το τρίγωνο της αμαρτίας, να συμμετείχαμε κι εμείς αυτό. Και τότε κανείς δεν θα πυροβολούσε το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση,
ούτε σε προσωπικό επίπεδο τα στελέχη. Πάντως τα επίμαχα σημεία ξέρετε ποια είναι. Έτσι που πέφτουν στο τραπέζι φαντάζομαι... και δημιουργούν και τις προσφυγές. Είναι γιατί ο αριθμός των τεσσάρων αδειών. Μάλιστα. Έτσι που στηρίζεται αυτό. Ποια έρευνα εμπεριστατωμένη το καθορίζει. Και επίσης ποιος ήταν ο ρόλος, ποιος θα είναι ο ρόλος του ΕΣΟΥΡΟΥ σε αυτό. Δηλαδή βεβαίως. Λένε ότι ουσιαστικά παίρνετε όλες τις αρμοδιότητες από το ΕΣΟΥΡΟΥ ο κύριος Παπάς και εσείς. Μάλιστα. Να τα δούμε ένα-ένα. Καταρχάς τα κρίσιμα θέματα, γιατί αυτό το τελευταίο ένα χρόνο έχουμε ακούσει και εγώ δεν ξέρω τι. Φαντάζομαι δεν είναι ότι εγώ και ο κύριος Παπάς έχουμε κοινό γραφείο που βγάζουμε 50.000 την ημέρα και συνέχεια δήθεν ηρωνικά το διαψεύδουν. Κρίσιμο θέμα δεν είναι, λέω από αυτά που είχαμε, ακούγαμε τον προηγούμενο ένα χρόνο. Δεν είναι ότι κατακρεούργησα ένα διευθυντή που έκανε τη δουλειά του στο Υπουργείο, στον 90 χιλιόμετρο που πήγαμε και κάναμε ένα σόου τηλεοπτικό για να ανοίξουμε τις ράμπες με υπονοούμενα ότι διαπλεκόμαστε με το καφενείο εκεί. Να σημειώσω ότι οι εν λόγω πιστολέρο δημοσιογράφοι συγκεκριμένων συγκροτημάτων έχουν κρύψει κάτω από το τραπέζι της δημοσιογραφίας ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής είχε εταιρεία με τρία κότερα και απολύθηκε. Και μία σειρά από διάφορα σε τέτοιες επιθέσεις που δεν έχουν καμία βάση. Δεν είναι αυτά λοιπόν το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι τι πάμε πραγματικά να κάνουμε. Πάμε να φέρουμε την νομιμότητα και να βαθύνουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας με την πολιτική που ασκούμε σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Σπιτζή, δεν πιστεύουμε... όμως, έχετε ανακοινώσει αυτό που λένε από την Ένωση Ιδιοκτητών είναι από την άλλη ότι δεν υπάρχει, δεν έχετε ανακοινώσει μέχρι τώρα τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ότι κοιτάξτε, θα δείτε, θα είναι τέσσερις οι άδειες εθνικής εμβέλειας. Μάλιστα... Ναι, μπορεί να υπάρχει και πέντε, ακούμε έτσι. Και... ότι θα είναι τέσσερις οι θεματικές, οι πέντε ή έξι. Πόσες θεματικές είναι αργότερα. Ωραία, θα προκριθούν τέσσερα ή πέντε κανάλια για να πάρουν άδειες εθνικής εμβέλειας. Αργότερα, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και πόσες προβλέπετε να είναι οι άδειες που θα δοθούν σε θεματικά κανάλια. Σύμφωνα. Καταρχάς, εμείς δεν είχαμε καμία διάθεση να μεταφέρουμε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καμία αρμοδιότητα. Αυτοί που συνέβαλαν στο να μην υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας προχωρούσαν, ας κάνουν ένα βήμα να συγκροτηθεί και δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να μεταφερθεί καμία αρμοδιότητα. Δεύτερον, η αρμοδιότητα δεν είναι στον κύριο Παπά. Έγινε αποδεκτό μετά από αίτημα στον Υπουργό, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης, η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει πάρει απόφαση για τέσσερα κανάλια. Δεν έχει πάρει ο κύριος Παπάς. Η επιστολή της Κομισιόν τι λέει, δηλαδή, η επιστολή τελικά, της Κομισιόν δεν έχει καμία σχέση με το διαγωνισμό. Να σας θυμίσω, κυρία Μιχελιδάκη, τι είναι η επιστολή της Κομισιόν. Να σας θυμίσω ότι στο νόμο υπάρχει και το κομμάτι που αφορά την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Τότε λοιπόν πάλι οι διοκτήτες καναλιών βάλανε ένα δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες. Πάλι η Νέα Δημοκρατία μας κράδαινε ότι να το EU Pilot και η επιστολή που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε λοιπόν μια καταγγελία και αυτό που συνηθίζεται να γίνεται στις Βρυξέλλες, lobbying συγκεκριμένων συμφερόντων σε σχέση με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Πολύ σωστά η Επιτροπή μας έστειλε τότε την πρώτη επιστολή. Υπάρχει μια αλληλογραφία. Απαντήσαμε στα 70 θέματα περίπου που μας έστειλε και έφυγε τότε η καταγγελία των καναλιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει άριστα τη δουλειά της. Εμείς έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τον Επίτροπο και με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Τώρα, όχι, όχι, μια στιγμή θέλω να το ολοκληρώσω αυτό. Ό,τι καταγγελία και να κάνουν, εμείς δεν υπάρχει περίπτωση πρώτον να μην προστατεύσουμε την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Αυτός είναι κοινός στόχος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που έβαζε τους συμβούλους των υπουργών, τους συμβούλους του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων σε διακριτές θέσεις στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων και κάναν τα όργια που κάναν στο διαγωνισμό για την DJ. Κύριε Σπιρτσί, αφού πρώτα είχαν κλείσει την ΕΡΤ. Πιο συγκεκριμένα τώρα, τέσσερις ή πέντε άδειες και οι σκέψεις για πόσα θεματικά είναι, πείτε μας. Αυτό καταρχάς είναι αρμοδιότητα του Υπουργού που θα το εισηγηθεί στη Βουλή και έχει να κάνει
με τη ζήτηση, ένα. Δεύτερον, με το δημόσιο συμφέρον. Και τι θέλω να σας πω. Είναι σύνθετο λίγο το θέμα, αλλά θέλω πραγματικά να γίνει κατανοητό. Η χώρα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό συχνοτήτων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, το πώς αυτός ο αριθμός συχνοτήτων θα διανεμηθεί σε κάθε δραστηριότητα είναι κρατική αρμοδιότητα. Εμείς το 1 τρίτο των συχνοτήτων από αυτές που έχουν δοθεί στη τηλεόραση, τις έχουμε διαθέσει στην κινητή τηλεφωνία. Ο διαγωνισμός που έγινε εκεί έφερε δημόσια έσοδα 380 εκατομμύρια. Το τριπλάσιο ακριβώς εύρος συχνοτήτων που έχει δοθεί στην τηλεόραση, στην DGA δηλαδή, έχει φέρει έσοδα στο κράτος 18 εκατομμύρια. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έρχεται και σου επιβάλλει μέχρι το 20 να μειωθεί το εύρος συχνοτήτων που έχεις δώσει στην τηλεόραση, είναι το δεύτερο μέρισμα, και ένα ποσοστό από αυτά να πάει σε δράσεις του διαδικτύου, του ίντερνετ και των ψηφιακών εφαρμογών. Το πόσο θα είναι αυτό το εύρος το αποφασίζει το κράτος. Το ελάχιστο μέρος σου ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε και στην οικονομική κατάσταση που γνωρίζετε, αυτά τα συνυπολογίζουμε. Και συνυπολογίζουμε τι έσοδα, γιατί έχουμε δεσμεύσεις, πρέπει να έχουμε από το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο και των καναλιών και του διαγωνισμού δηλαδή που γίνεται τώρα, αλλά και των διαγωνισμών θα γίνουν για το δεύτερο μέρισμα. Κύριε Σπίτζη, κάτι τελευταίο πρέπει να ολοκληρώσουμε. Άρα έχει σχέση ο αριθμός των καναλιών και με τεχνικά θέματα και με τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και τα έσοδα που πρέπει να έχουμε από αυτό το χώρο. Εντύπωση πάντως έχει δημιουργήσει σε κάποιους το γεγονός ότι τρεις παράγοντες του ποδοσφαίρου έχουν καταθέσει έτσι, αίτηση για άδεια ειδησιογραφικού περιεχομένου, έτσι. Εθνικές εμβέλειες. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί, κυρία Μιχελιδάκη, δυστυχώς είναι η ποδοσφαιροποίηση του πολιτικού βίου από την αξιωματική αντιπολίτευση και τους συνοδοιπόρους της. Και ευτυχώς έχουμε μία κανονικότητα πλέον και στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι, ξεχωρίζουν αυτοί που ντάσσονται ενάντια στην απλή αναλογική και στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί που θέλουν να υπάρχει μια προοδευτική πορεία και κατεύθυνση της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό. Καλημέρα μας, κύριε Σπίρτζη. Τώρα εμείς πάμε στο ΟΑΚΑ να δούμε τι προτάσεις υπάρχουν εκεί για δραστηριότητες για τα παιδιά το καλοκαίρι. Έλα, Γιώργο. Γιώργος Καριωτάκης βρίσκεται εκεί. Καλημέρα μας. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, από το... Καλημέρα από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Όπου και συγκεκριμένα από, σε μία από τις 9 κολυμβητικές του εγκαταστάσεις, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θερινό πρόγραμμα αξιοποίησης του κέντρου, για το οποίο θα μιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Ανεστιάδη, συγγνώμη, ο οποίος είναι συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ. Κύριε Ανεστιάδη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην πρωινή ζώνη. Από το πρωί που έχουμε έλθει, βλέπουμε το ΟΑΚΑ να σφίζει από ζωή. Εκατοντάδες επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, να προσέρχονται τι ακριβώς.